Γεια σα, παιδιά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για κρυπτονομίσματα και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για ε, το Zepac Protocol. Αυτό που έχω επενδύσει. Προφανώ και δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Είμαι στα λεφτά μου εδώ και 6 μήνε. Είναι ό,τι πιο σταθερό μετά τον SP 500. Αλλά πάμε λίγο να δούμε γιατί σήμερα έσπασε το resistance και είναι κάτι πολύ όμορφο να το βλέπει. Ε, Οops, αυτό ήταν Instagram. Δεν πειράζει. Yeah. <coughs> λοιπόν, όπω βλέπουμε είναι στο all time high αυτή τη εβδομάδα και του μήνα μπορώ να πω. Ναι, γιατί τόσο σκατά ήταν αυτό ο μήνα. Βλέπουμε στο μήνα εδώ είχε πέσει και 84 λεπτά. Οπότε όποιο το πήρε ακριβώ όλα τα λεφτά του τα έριξε εδώ 20 Ιανουαρίου. Σήμερα λέει έχω βγάλει τουλάχιστον 50% κέρδο. Βλέπουμε και το volume άρχισε να τριπλασιάζεται γιατί ήμασταν στα 7 μέσο όρο και είμαστε στα 20-21 ασταμάτητα εδώ και κάτι μέρες. Συνεχίζουν εδώ οι divers να αγοράζουν post από το Zebek που είναι λαμούφα, είναι όλα συνέχεια. I'm bullish on GBC, κλασικό bot comment. Και αυτό εδώ, GBC is great project και όλοι λένε το ίδιο και, το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Και μετά πας εδώ στα contracts του Solana και βλέπεις ότι οι holders είναι οι ίδιοι εδώ και κάτι μήνες. Μόνο εγώ παίζει να έχω αγοράσει σε από όλη την Ελλάδα. Και εδώ πέρα λέει 12 million volume. Εδώ πέρα λέει 20. Βγάζει άκρη, δεν βγάζει άκρη. Εν τω μεταξύ είναι από πολλέ αλυσίδε στο Zebek Protocol, δηλαδή είναι και στην Binance και σε άλλε. Και υποτίθεται είναι ένα project το οποίο το νούμερο 600, ένα νούμερο 597 για την ακρίβεια, και όταν το αγόρασα εγώ ήταν νούμερο 800, οπότε είχε πολύ λίγε πιθανότητε να ανέβει και πιο πολλέ να χάσω εγώ τα χρήματά μου. Αλλά δείτε τι έχει γίνει τρει μήνε. 18 λεπτά. Ένα χρόνο. Ε, έχει πέσει, α πούμε, πέντε φορέ κάτω τιμή του κατά μέσο όρο. Οπότε, εμεί πρέπει να κάνουμε υπομονή και να ελπίζουμε ότι δεν θα κάνει dead cut bounce. Να δείξω λίγο το dead cut bounce. Βλέπετε ότι γενικά η διακύμανση ξεκινάει και έχει μόδα να κατεβαίνει και μετά βλέπεις εσύ ένα σοφιμέικο που ανεβαίνει λίγο και λες είδω ότι έχει δυο μεγάλα κόκκινα κεριά, τώρα ελπίζουμε σε δυο μεγάλα πράσινα και εδώ πέρα είναι που συνεχίζει και πουλάνε και άλλο. Κάποιοι λέγανε ότι θέλει να είναι bull trap το ζέμπεκ που από ό,τι φαίνεται μάλλον, μπορεί και να είναι. Όμω είναι σε πολύ μικρή κλίμακα ακόμα. Δηλαδή, δείτε εδώ. Αν κάνουμε μια μεγέθυνση, α πούμε, από, από αυτό το γύρο από φέτο για σήμερα, ήμουν σταθερά. Δείτε εδώ. Σταθερά 11 λεπτά, 11 λεπτά, 11 λεπτά, 11, 13 τώρα έχει τι τελευταίε τρει μέρε. Οπότε, ε, είχα επενδύσει συνολικά 900 ευρώ στο Zébek Protocol και 200 ευρώ σε δύο άλλα crypto και τα οποία ανοίγω σήμερα εδώ πέρα να σας δείξω και την οθόνη μου ε, βλέπετε εδώ κάτω στο account που λέει 1144 οπότε με 44 ευρώ πάνω το ανοίγω γιατί δεν έχει κάνει ρεφρές ακόμα έχουν πολύ καλό ίντερνετ, ευχαριστώ πάρα πολύ την Optland 1152 ευρώ και είμαστε 100 ευρώ πάνω στο και είμαστε 999 από 907 που ξεκίνησα γιατί 5% κρατάει η κρυπτο τηλεκομότα, μπαίνει και περίπου 10% στο πούλημα τώρα. Δεν ξέρω γιατί μα ε, τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή, εγώ που έχω κέρδο 100 ευρώ στο ZEMBEC, αν το πουλήσω για να δούμε πόσο θα πάει. Πατάμε sell. Βασικά, να το συνδέσω με USB, ναι, θα μπορούσα να σα δείχνω πιο 3D. Λοιπόν, πάντω, αν πουλήσω τώρα τα 68.975, θα πάρω 867 ευρώ. Θα χάσω και 30 ευρώ ενώ είμαι κερδισμένο σε 100 ευρώ. Φαντάστε πόσο κλεφταράδε είναι εδώ στην κρυπτοδελεία.com. Γι' αυτό, παιδιά, περιμένουμε αυτέ οι τράπεζε, ακόμα και οι κρυπτοτράπεζε όπω την κρυπτοδελεία.com, να πάρουν τον μπούλο και σιγά σιγά να γίνει κάτι καλό όπω το Pi Project, το οποίο μαγειρεύεται τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν ξέρω πόσα, που και αυτό δεν έχει πολλέ ελπίδε από ό,τι βλέπω να πετυχαίνει. Οπότε, πάμε να δούμε τα charts. Να δούμε δηλαδή προβλέψεις. Βλέπουμε το chart έχει ανωδική τάση τώρα τελευταία. Πάμε στο prediction. Βλέπουμε ότι υπολογίζεται ότι φτάσει μέχρι και 18 λεπτά μέχρι 23 Φεβρουαρίου. Πράγμα πολύ απίθανο. Ε, εγώ πιστεύω ότι από εδώ πάλι θα πέσει γιατί αυτό κάνει τους τελευταίους 5 μήνες. Δείτε εδώ πέρα το μεταξύ. Το κερί δείχνει πλέον ότι είναι όλα μπούλης. Ότι δείχνει ότι ανέλαβαν οι τάβροι το πρωτάθλημα Δηλαδή, τώρα θα έχουμε μεγάλε αγοροπολισίε. Δεν θα ασχολούμαστε με 100 και 200 ευρώ. Θα ασχολούμαστε με ένα μίλιο έβαλε ο Γιάννη και δύο πούλησε η Μπεμβέξαρο. Κάπω έτσι θα πηγαίνει. Και εδώ είναι η χειρότερη σελίδα για να δείτε το World Investor, η οποία πλέον έχει πέσει εκτό σε κάθε τη πρόβλεψη για αυτό το νόμισμα. Μέχρι προχθέ έλεγε Μπέρι. Και Πάντα λέει ότι θα πέσει από 88 μέχρι 90% κάτω. Δηλαδή λέει τώρα ότι από τα 14 λεπτά, 1,4 λεπτά θα πέσει στα 0,01,6. Δηλαδή 10 φορές κάτω την τιμή. Τέλος πάντων, τα trends εδώ πέρα βλέπουμε ότι το greeny προβλέψεις που είναι βάση των στατιστικών των τελευταίων 30 ημερών ας πούμε. Το πράσινο τι έκανε στην πραγματικότητα και η μπλε γραμμή είναι περίπου πώς θα πήγαινε με βάση του volume και όμως βλέπουμε ότι εδώ έπεσε στα 11 λεπτά με oversold, δηλαδή πάρα πολλά άτομα πούλησαν εδώ για να πάρουν φράγκα και εδώ είχε overbought. Οπότε αντισταθμίστηκε αυτό και ήταν πάλι στο trend μέσα. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι πηγαίνει ακριβώς με το forecast, με την πρόβλεψή του. Αλλά σε γενικό πλάνο βλέπουμε ότι ήταν στα 4 λεπτά το 1, μετά έπεσε στα 3 λεπτά και κάτι το 3,5 λεπτά το 1, μετά έπεσε στα 2 λεπτά το 1, είμαστε στο 1,5 λεπτό το 1 και το μακροχρόνιο trend δείχνει ότι θα πέσει στο ένα λεπτό το ένα, μισό λεπτό το ένα και θα πάει πάτο μέχρι το 2023. Βέβαια, για αυτό το λόγο λέγεται πρόβλεψη, γιατί ποτέ δεν πέφτει μέσα, είναι ακριβώ όπω τα στοιχήματα, δεν ξέρει τι θα σου βγει. Βάζουμε χρυσό παπούτσι Μπαπέ και το πήραμε. Σα έχω και για στοιχήματα, βιντεάκι ίσω. Αυτή τη στιγμή να δείξουμε και αυτά. Έχω κέρδο περίπου 1000, 1000, ευρώ. Ναι. Αλλά αυτό δεν σα ενδιαφέρει και πολύ, γιατί νομίζω ότι Ποιο θα του ενδιαφέρον να βγάζει λεφτά από το στοίχημα και με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρετε να παίζετε στοιχήματα. Εγώ ξέρω. Οπότε... Δεν θα σα έλεγα παίξτε στοιχήματα για να βγάλετε λεφτά. Ή σα λέω πάντα στο καζίνο για να βγάλετε μεροκάμπι το παίξτε χίλια ευρώ στο κόκκινο, να πάρετε 2000 σε μια φορά ή να χάσετε 1000 ευρώ. Αλλά υπάρχει επιλογή υπολογιζόμενου ρίσκου που κερδίζει πάντα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο update. Ίσως κάνω ένα λαϊβάκι λόλ μισή ώρα τώρα. Τα λέμε.